Αυτό το ξύλο τι είναι, σαν καλάμι μου φαίνεται. Καλάμι δεν είναι. Κάτι, ένα φυτό που βγαίνει καλό στο νερό. Καλό καιρό τον έχω. Καλό καιρό. Τον έχω καλό καιρό, αλλά καλό είναι άρτικα. Α, τόσο είναι άρτικας. Αυτός είναι ο άρτικας. Έλα, βρε, να με. Και... αυτός τώρα... Το χρησιμοποιώ σαν κρεμάστρα, σαν κρεμαστάρι. Αυτός είναι καλό καιρό, ο άρτικας που βγαίνει στις άκρες του δρόμου, δεν είναι. Εκεί που βγαίνουν τα μανιτάρια και στους δρόμους βγαίνουν, εδώ στην περιοχή βγαίνουν. Ναι, ο άρτικας. Αυτό δεν δε χαλάει το κοτσάνι του, δεν χαλάει. Δεν χαλάει. Δεν χαλάει, ε. Παλιά αυτό... κάνανε και καρεκλάκια, σκαμπουδάκια. Με άρτικα. Ναι, με αυτά τα ξύλα. Ναι. Είναι τόσο πολύ αλαφρύ. Α, είναι σαν τον αθάνατο είναι, ε. Ναι. Σαν τον αθάνατο. Σαν τον αθάνατο το ξύλο δίνει για αυτό. Ναι, 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 ναι. Το ίδιο ξύλο. Και τον έχεις εκεί για να κρεμάς τα ζαζαβατικά σου. Ναι, και τα ρούχα σου μπορεί να κρεμάσει το καπέλο σου, να κρεμάσει το πουκάμισο. Την κάλτσα σου. Στο σπίτι σου, ας πούμε, την κάλτσα σου. Καλό καιρό. Όρθια κρεμάστα, για. Προθέσα εδώ τη κόρη μου δύο. Δύο, τους είσαι φτιάξει, ε. Φρέσκο είναι αυτό. Είναι φρέσκο. Αλλά αυτό μόλις ξεραθεί γίνεται σαν το φελό γίνεται, ε. Ναι, φελός. Φελός τελείως. Αλλά φρύ πολύ. Είναι πούπουλο. Και... και το χρησιμοποιώ κρεμάστρα. Τέχνες κατεργάζεται, πώς το λένε. Όχι, εμένα μου αρέσει, είναι και όμορφο και πρακτικό. Και πρακτικότατο. Γιατί να βάλεις, να, κρεμάστρα. Α, την έτοιμη. Ό,τι θέλω πάνω. Αλλά εσύ κρεμάστρες βρίσκες. Ρίχνω, κάνω. Τα δοκάρια. Τα δοκάρια βάλουν και μπρόκες. Βάζει και μπρόκες, δεν σε ενοχλεί κανένα. Το αποτέλεσμα με τράει. Το αποτέλεσμα. Έλα σου πω, το τζάκι τώρα πότε το κάνεις το τζάκι. Να το όλο αυτό. Α, το έχει ξεκινήσει δηλαδή. Το έχει ξεκινήσει. Α, είσαι σε καλή φάση. Έχω ανοίξει την τρύπα από πάνω. Α, έτοιμη και η τρύπα. Έχω βάλει το καδρόνι μέσα σε κυλοδοκό σίδερο μέσα. Άρα σίγουρα θα βάλεις και το αντικριστό σου, θα το ψήσεις το αντικριστό. Πάντα. Πάντα. Όποτε έρχεσαι εδώ, αντικριστό θα βλέπεις. Αντικριστό, ε. Εγώ το γουλίδι, ε. Το καλύτερο μου φαγητό. Αλλά πάντα, αφού στον άγω ξύλα. Εγώ και μεγάλο το τζάκι. Θα βάλεις τώρα όμως και να το προστατεύσεις το ξύλο από πίσω, ε. Δεν ακουμπάω στο ξύλο. Ακουμπάς. Θα φύγω περίπου 20 πόντους. Πες μου βρε Κωστή να είμαι. Εσύ θα τα γατές. Έριξα μια παλιά καμινάδα κάτω. Mm. Μια ζεζιάς που ήταν στην Καλαμάφκα. Και μέσα όλο το γύρισμα της καμινάδας ήταν με ξερά ξύλα. Πώς αυτά δεν αρπάζανε φωτιά. Όλο δηλαδή το γύρισμα από μέσα της καμινάδας, όλο το γύρισμα, το είχαν κάνει με ξύλα, καλάμια, ξύλα, ψηλά ξυλαράκια. Αυτά πώς δεν αρπούσανε με την καμινάδα. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει πατέντα. Δεν πήγαινε φωτιά εκεί. Η ζέστη πήγαινε. Πήγαινε, αλλά δεν... Μα τι, οι φλόγες δεν ανεβαίνουν. Αυτή πάει πάνω. Πάνω. Αυτό είναι... Για να φτιάξουν το καλούπι, ας το πούμε. Ναι. Μου φαίνεται κοίτα, παράξενο. 300 χρονών ήταν τώρα αυτό. Άναβε το τζάκι και ήταν η καμινάδα. Και ήταν όλο το στρογγυλό του τζακιού, όλο γυρισμένο με ξύλα, με ξύλα. Παλιά ξύλα, καλάμια, ψηλά ξυλαράκια. Μα του είχαν βάλει και λάσπη. Ναι, είχε ίσως και μια άλλη λάσπη. Το χώμα, είχαν βάλει πυρό χώμα. Και το προστατεύανε. Έτσι, ναι. Ναι, τώρα και εγώ τα τούβλα αυτά τα κολλάω με πυρόκολλα. Με πυρόκολλα. Ειδικό. Ναι, κόλλα καλή. Και το γύρω-γύρω σου τώρα πώς θα το κάνεις. Χτιστό το κάνεις. Χτιστό όλο. Όλο μέχρι απάνω. Ναι, ναι, μέχρι απάνω. Όλο χτιστό. Όλο χτιστό, δηλαδή όλο, πέτρα. Πέτρα, όλο, όλο. Ναι. Ναι. Να είναι και βαρύ. Από κάτω, από το πάτωμα εδώ, ακριβώς ναι. Που είναι το τζάκι, έχω βάλει βίδα με σωλήνα της οικοδομής. Για να σηκώνει το βάρος του αυτό. Α, δεν το σηκώνει δηλαδή το σπίτι. Όχι. Το βάρος του τζακιού το σηκώνει, ναι, αυτόνομο είναι. Ναι, αυτόνομο. Ο αέρας. Άρα το σπίτι να πέσει, το τζάκι απομείνει. Αυτό θα πάει γύρω στα 700 κιλά βάρος. Ω, θα είναι βαρύ. Το κατάλαβες. Δηλαδή, άμα βγάλει τη βίδα από κάτω, θα σπάσει το μαδέρι. Γιατί έχω από κάτω μαδέρι. Ένα μαδέρι έχω βάλει στο μάκρος και πατάνε τα ξύλα που είναι έτσι.
απάνω στο μαδέρι. Δεν θα ήταν πιο καλά να γενιάσεις, το πούμε, με λαμαρίνα ή όχι, για να μην δώσεις βάρος. Μα εγώ το θέλω βάρος. Βάρος θες εσύ. Εγώ θέλω βάρος, να πούμε, γιατί το βαραίνει και δεν κουνάει το καλύβι, να πούμε, με τον αέρα. Α, είναι και αυτό, ε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα με τον αέρα. Αυτό το έχω δοκιμάσει τώρα 2 χρόνια. Σε μποφόρ πολλά. Σε πολλά μποφόρ. Ρηπές 13-15. Ναι. Έχει κάνει ρηπές, να σπάσει τα καλάμια. Τίποτα αυτό. Ήμουνα στο κρεβάτι μου. Σαν πως ήσουν αραγμένος. Έκανε κανένα. Έτσι λίγο. Σαν να έχει αράξει στο λιμάνι. Ούτε κρίκ. Ούτε κρίκ. Ούτε τίποτα. Για να ακούγα κανένα κρίκ. Θα λέγε. Γιατί έχω σταυρώσει τις μπρόκες, τις έχω σταυρώσει. Τις έχω κάνει. Σταυρωτές. Σταυρωτές και δε... Από ποια μεριά και να έρθει. Να κουνήσει, δε έχει κόντρα. Από κάτω περνάει αέρας. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Το έχω σηκώσει ένα μέτρο. Στο νερό δεν έχουμε πρόβλημα. Στο νερό δεν έχουμε πρέπει πρόβλημα. Να... Είπαμε μόνο η φωτιά. Αλλά θα έχω το νου μου. Θα έχεις το νου σου. Να προσέχεις. Γιατί... Το βράδυ θα βάλω και ένα δικτάκι εδώ μπροστά να πάω κοιμηθώ. Τι θα αφήσω τα ξύλα μέσα και θα είμαι πίτα. Πίτα, όχι. Δεν γίνεται αυτά δεν τα πράγματα. Γιατί... Θα καώ. Γιατί... Θα πούνε ότι κάηκα γιατί ήμουν μεθυσμένος. Oh. Θα πούνε ότι κάτι θα πούνε. Το... Θα βρούνε, θα βρούνε αυτοί και να πούνε. Και με το τσιγάρο θα, θα καείς. Άρον, άρον. Νίκο, βέβαια. Μα κάτσε ρε. Κάτσε ρε. Να, να, εδώ κάτσε, κάτσε. Να κάτσω. Και το τσιγάρο να σε... να μην έχεις τα μέντες σου και να κάνει τσε. Πρόσεξε να δεις. Μια φορά παραλίγο καώ εγώ μοναχός. Κοίταξε εδώ από κάτω, από το καραβόπανο, είναι τα ξύλα. Ναι. Εγώ τώρα κάθομαι εδώ, δεν έχει τίποτα κάτω, μόνο τα ξύλα. Και σκέφτομαι τη φωτιά. Εγώ. Κάποια στιγμή χάνω το τσιγάρο μου, εγώ, από το τασάκι. Πού είναι το τσιγάρο μου, κοιτάζω μήπως έχει πέσει κάτω και το βλέπω και έχει πέσει σε μια έτσι... Σε μια ρογμή. Ρογμή. Δεν το παίρνω, το αφήνω κι εγώ εκεί. Για να δεις. Για να δω τι γίνεται. Για να δεις τις αντιδράσεις του. Ναι, ναι. Και κάθομαι εκεί, Νίκο, και περίμενα. Και παρατηρείς. Να δω ότι παίρνει φωτιά. Ξεκίνησε δηλαδή. Ναι. Σοβαρά. Ναι, με το τσιγάρο. Αεριζόταν από κάτω ή παίρνε τον αέρα του. Ναι, αμέ. Είναι ρογμές. Τώρα εγώ έκλεισα τις ρογμές να μην παίρνει αέρα. Έχω βάλει αυτό το πλαστικό. Τη μοκέτα αυτή πλαστική. Που αν πέσει το τσιγάρο, κάνει μία τρύπα μικρή και σβήνει. Δεν... Όχι, άμα πέσει κανένα κάρβουνο από το τζάκι, εκεί που θα κάτσει το κάρβουνο... Κάνει ένα μαυριλάδα, μια μαυριλάδα κάνει... Θα σβήσει αυτό. Κάνει μια μαυριλάδα και σβήνει. Εκτός αν έχει φλόγα. Άμα έχει φλόγα, μετά μαρπαξιονέ, είναι χειρότερο από το ξύλο. Ένας φίλος μου προχθές, έχει ένα τροχόσπιτο, μικρό. Και... Ανάβει το τσιγάρο του, στο κρεβάτι του, αφήνει το τσακουμάκι έτσι και φεύγει. Το τσακουμάκι δεν έσβησε. Άμα, σοβαρά. Ναι. Καθόμουν εγώ απ' έξω. Ακούω μια μυρωδιά. Κάτι καίγεται και πάω εκεί κοντά και βλέπω το κρεβάτι που έπαιρνε φωτιά. Α, κι ήταν ο πυρόβολος, δεν έσβησε. Δεν έσβησε. Δεν έσβησε και πήρε φωτιά. Είχε μπλοκάρει, ε. Ναι. Μερικοί αναπτύρες. Αυτό που δεν κάτες... συμβεί, το ανάβεις το τσιγάρο. Το αφήνεις. Το βάλεις η τσέπη εδώ και αρπάξαν τα γένια μου φωτιά. Αμάν. Δεν έσβησε πάλι. Δεν έσβησε. Αυτός ο Κινέζος που βάλει το χέρι του. Κινέζικα πράγματα. Τούτον τον αναπτήρα ρε παιδιά τον έχω γιατί έχει καπάκι και κλείνει. Και κλείνει και δεν έχει. Είναι και αντιανεμικός. Τον έχω τώρα 3 χρόνια. 3 χρόνια. Και γεμίζει κιόλας. Τον πήρα 3 ευρώ. 3 ευρώ, 3 χρόνια. Ευρώ και χρόνος. Και 4 ευρώ το μπουκαλάκι το υγραέριο. Και τον γεμίσα μοναχό σου. Ναι. Και ξεμπέρδεψες. Και ξεμπέρδεψες. Και δεν τον χάνω γιατί τον αγαπάω. Και τον έχεις μόνιμο και. Είμαι καπνιστής. Συνήθως αυτοί οι καπνιστές σου φρώνουν τους αναπτήρες. Δηλαδή του δίνεις να ανάψει μετά τον βάζεις τσέπη του. Ναι, μα εγώ τον έχω στο νου μου. Ναι, είναι λίγοι που έχουν τέτοιο αναπτήρα. Και μαύρο. Έτσι. Η φωτιά είναι απρόβλημενη. Άλλος μπορεί να περάσει από τον δρόμο εδώ. Και να ρίξει μια κόπα. Να ρίξει μια κόπα να αρπάξει φωτιά εκεί. Να πάρει φωτιά, να έρθει από εδώ η φωτιά, αγκάω.
και πρέπει να λάβω τα μέτρα μου. Μες στο καλύβι, φωτιά. Πειρασμένη, να τη ήρθε αμέσως. Όπα, επιτόπου, ε. Το σκηνάκι επιτόπου, ε. Απ' έξω. Απ' έξω, εγώ, το λέω και... Ξέρω από φωτιές. Ξέρω ότι άμα... πώς ανάβουν τα καλάμια και τι φλόγα έχουν, τι δύναμη έχουν. Εδώ πρέπει να δω τι θα κάνω. Γιατί μπραγκαί, το καλή δυναμή είναι τίποτα. Στάχτη όλα. Και πρέπει να λάβω τα μέτρα μου. Εδώ θα βάλω τώρα ένα πυραυλάκι απάνω στη μέση στην ταράτσα και θα, όταν θέλω να φύγω και έχει και κάψω να υφισάει αέρας, θα ανοίγω το διακόπτη, να βρέχω τα καλάμια όλα εδώ γύρω γύρω, ένα καλό πυραυλό. Τον έχω δηλαδή, τον εβάλω. Αλλά δεν έχω πίεση τώρα. Να βρέχω εδώ όλη την περιοχή, με ένα κομμάτι. Φίλε, για να μάθεις τώρα να έχεις πίεση σε πυραυλό, θες ρεύμα, θες μοτέρ. Όσο και ψηλά να το βγάλεις στο βαρέλι σου, δεν έχεις πίεση για να δουλέψεις ένα πυραυλό. Ναι. Ο πυραυλός θέλει πολύ πίεση. Τώρα έχω από το depósito. Ναι, μα επειδή είσαι και εσύ ψηλά. Μέχρι εκεί στο δρόμο έχω ένα λάστιχο και πετάει. Πετάζεται, είναι λίγο ψηλά. Άμα το σηκώσω ψηλά. Δεν όμως, πάει, έτσι δεν έχει. Το κατάλαβα, γι' αυτό δεν θα το σηκώσω. Μα και χαμηλά να βάλει τον πύραυλο δεν θα έχει πίεση. Έτσι κάτω, δηλαδή και χαμηλά να τον βάλει τον πύραυλο, το πυραυλάκι για να γυρίσει, έχει, να κάνει τάκ τάκ τάκ, ναι. θέλει να έχει πίεση. Γιατί και εμείς τα δουλεύαμε αυτά, ναι, τα πυραυλάκια. Εγώ θα του βάλω ένα με τη φυγότητα του νερού. Όσο έχω το ματόχο. Από το άλλο σπίτι το έχω φέρει. Ένα άλλο είναι και σπρώχνει το νερό λίγο λίγο και δυναμώνει και μετά το πετάει. Α, κάνει από μόνο του δηλαδή. Ναι. Και κάνει στρόφες. Το γυρνάει, το πετάει το νερό. Ναι. Άνετα. Δεν σου λέω τώρα το πετάξει μέχρι τον δρόμο. Ναι, αλλά κάνει ένα μέτρο, στο πούμε. Ναι, παραπάνω. Εγώ μόνο το καλύβι να μου βρίσκει και τα καλάμια θέλω. Τίποτα άλλο. Δεν κινδυνεύω εγώ από το διπλάνο χωράφι, από εκεί ή από την άλλη μεριά. Είμαι μακριά από τις ελιές. Αλλά άμα φυσάει αέρας. Άμα φυσάει αέρας. Άμα φυσάει αέρας, Νίκο, δεν παλεύεται η φωτιά. Δεν παλεύεται τίποτα, φίλε. Με τίποτα. Πρέπει να φεύγεις. Αλλά δεν πάει σε φωτιές. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Ε, ναι, τι θα λέμε τώρα να πούμε. Σε ένα λεπτό μέσα θα είμαι στο δρόμο. Να σε ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο. Έχω δει πολλές φάσεις με φωτιές. Και τον πυρασβέστη έχω κάνει. Προχθές ήταν στην Ιερά Πέτρα ήτανε. Πήρε, ναι, μια μεγάλη φωτιά. Ναι. Την έχεις ακούσει, την άκουσες στο ράδιο. Ναι, με το άκουσα. Ναι. Εκεί ήμασταν. Όλη μέρα ήμασταν στις φωτιές. Έκαψε μεγάλη έκταση. Κάηκε και ένας έτσι, όχι, κάηκε. Ένας μεγάλος άνθρωπος λέει. Ναι. Στο σπίτι του πυρασβήσει. Ναι, ναι, ναι. Να καεί το σπίτι του, ρε Νίκο, τι θα κάνει. Τι θα κάνει, όταν. Ο άνθρωπος. Άμα καίγεται, ρε φίλε, η γούνα σου, θέλει να τη σβήσει. Βέβαια. Αλλά για να μην περιμένω να έρθει η πυρασβεστική. Πρέπει να κάνει το κουμάντο σου. Πρέπει να κάνω εγώ την πυρασφαλιά μου, να πούμε. Έχουν τα μέσα. Δηλαδή. Αν ήταν το κράτος έξυπνο, αν είχαμε ανθρώπους σωστούς που πάνε και παίρνουν αεροπλάνα. Άκου να σου πω, να ξέρεις ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι έξυπνοι, αλλά είναι, την εξυπνάδα την έχουν για να γεμίζουν τις τσέπες τους. Εμείς είμαστε οι βλάκες. Αυτοί, φίλοι, είναι πολύ έξυπνοι. Θα σου πω δύο πράγματα. Ένα για το νερό και ένα για, δύο για το νερό πράγματα. Καθόμουν στο αμμούδι και είχε έρθει ένας από τη Γάβδο και καθόταν με κάποιους εκεί, δεν τους ήξερα. Απλώς κουβεντιάζω και άκουγα εγώ τι λέγανε. Και λέει, ρε μαλάκα, 5 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό, ρε, πλήρωσα στη Γάβδο. Πανάκριβο το νερό στη Γάβδο, το πιο ακριβό πράγμα στη Γάβδο είναι, το λέει, το νερό. Τι γίνεται τώρα, το εμπορεύονται βέβαια τα καΐκια που το πάνε, τα σκάφη που πάνε. Μπουκάλια. Βέβαια. Και είναι το νερό τόσο κοντά και τόσο φτηνοδουλειά να πάρουνε το νερό που χύνεται στη θάλασσα από το Βρέβελι, το ποτάμι, με σωλήνα. Και να το πάνε. Να το πάνε στη Γάβδο.
υπόγεια. Πώς παίρνουν το πετρέλαιο το φυσικά αέριο και Γερμανία και τέτοια, όλα. Ναι. Και δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο έργο να σωθεί το νησί από νερό. Από νερό. Το νερό, άμα πάρουν μια σωλήνα τόση, εδώ οι άλλοι έχουν πάει κάτι αγωγούς να πούμε. Τεράστιους να πούμε. Μια δαπάνη αυτή. Η δεύτερη δαπάνη. Για το κράτος. Θες πήρα ασφάλεια να μην παίρνει φωτιά. Αυτή η περιοχή, ας πούμε, πες ότι είναι 5.000 στρέμματα. Όλη η περιοχή εδώ. Νερό υπάρχει άφθονο. Το έχει στείλει ο Θεός το νερό. Για όλους, άφθονο. Έλα τώρα που τα ατυχήματα με τα τσιγάρα μπορεί να αρπάξει φωτιά, άμα στήσουνε. Ανά 100 μέτρα απόσταση. Ένα πύραυλο, αυτό που έχει εδώ ένα ο Μαστραντώνης που ποτίζει το τριφύλι του και πετά το νερό 60 μέτρα μάκρος. 60 μέτρα, ε. Και ποτίζει. Με μία σωλήνα τόση. Άμα κάνουν αυτά τα πράγματα, να βάλουν μία σωλήνα εδώ. 100 μέτρα άλλο ένα πύραυλο. Ανά 100 μέτρα απόσταση. Να καλύβει ο ένας πύραυλος. Κάνουν μια ζώνη. Μια ζώνη. Δεν περνάει τίποτα. Στο δάσος μέσα. Με το που βλέπουν φωτιά, ανοίγουν τσιβάνες, μια βάνα έτσι θα κάνει, θα πετάει νερά εκεί που θες, ας πούμε, εκείνη η φωτιά, εκεί θα πετιέται το νερό, χωρίς να πάει πυρασβέστης. Τίποτα. Τίποτα. Χωρίς να πάει πυρασβέστης. Βάλε εσύ αυτό το πύραυλο να πετάει νερό από το δίχτυο 60 μέτρα ο ένας και 60 μέτρα είναι 120 και σμίγουν τα νερά. Κάνουν την ακτίνα τους, 120 μέτρα πιο πέρα άλλος πύραυλος. Θα το στήσουμε. Πώς στήνω τα πόσο πάνε. Θα στοιχίσει αυτό το έργο στα 20.000 στρέμματα, πόσο θα στοιχίσει το έργο αυτό και πόσο θα στοιχίσει ένα αεροπλάνο που θα αγοράσουν πυρασβεστικό. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι την πυρασβεστική άμα το κάνουν θα την καταργήσουνε, γιατί όπου παίρνει φωτιά θα κάνουν μία έτσι και θα σβήνει η φωτιά. Τι θα τους κάνεις τόσους πυρασβέστες. Άρα Κώστα, μακάρι να ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Αυτό που σου λέω τώρα, αλλά άμα το κάνουν, θα τους στοιχίσει όλο το έργο αυτό 2 εκατομμύρια. Να καλύψουν όλη την περιοχή εδώ. Πόσο κάνει. Αν μην ξανασχοληθεί άνθρωπος. Να μην ξανασχοληθεί άνθρωπος. Μόνο να ανοίγουν βάνες. Να βάλουν σωστούς μηχανικούς και υδραυλικούς να κάνουν συστήματα. Πλάκα πάνω τώρα που ήμουν στην Πελοπόννησο και εκεί έπιανε πάχνη έπιανε. Έχουν βάλει μεγάλες μήλους και το βράδυ που παίχνει η πάχνη τους ανοίγουν για να διώχνουν την πάχνη. Ορίστε. Εκατομμύρια ναι. Αυτή η δουλειά και δεν δουλέψανε ποτέ. Ορίστε. Μόνο και μόνο για να πάρουν τα λεφτά. Δηλαδή κάνουν τέτοια πράγματα, ναι. Αλλά τα κάνουν εκεί που τους συμφέρει για να οικονομήσουν κάποιοι. Ναι. Γιατί συνήθως τι κάνουν τώρα αυτοί. Φτιάχνουν μια εταιρεία που είναι το μπατζανάκι μου. Πρημοδοτούμε αυτή την εταιρεία να κάνει αυτό το έργο, γιατί ας το πούμε μπορεί να είναι και ευρωπαϊκό επιδοτούμενο. Παίρνουν τα λεφτά. Η εταιρεία που έχει αναλάβει, που την εταιρεία αυτή την έχουν στήσει οι ίδιοι. Βγαίνουν σε μειοδοσία τα έργα. Εταιρείες, αυτερίες. Και αλλά... παίρνουν εταιρείες. Ναι. Το ξέρεις ότι δίνουν έργα χωρίς να βγει σε μειοδοσία. Αυτοί έχουν την πίτα, αυτοί έχουν και το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το πιάτο, αυτοί έχουν και τις χαρτοπετσέτες. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Εγώ μπορώ όμως να κάνω τον άνθρωπο ανεξάρτητα. Να μην σκέφτεται αυτούς τους απατεώνες, αλλά δεν γίνεται αυτό. Να μην σκεφτόμαστε τους απατεώνες. Εγώ τους λέω μπράτσο, ότι είναι κλέφτες, απατεώνες. Κανένας μέχρι τώρα δεν πέρασε από την Ελλάδα να αγαπήσει την Ελλάδα. Μα έλα σου πω. Και να κυβερνήσει. Ποιοι φταίνουν όμως, ρε Κωστή. Από τη μια μεριά εμείς. Α, τώρα είπες την πιο σωστή κουβέντα. Αλλά οι πιο πολύ αγράμματοι. Και παλιά ήταν αγράμματοι. Αγράμματοι το... Μα πολεμούσανε, φίλε μου, πολεμούσανε. Ναι. Πολεμούσανε, βγαίνανε στους δρόμους και πολεμούσανε οι αγράμματοι. Ο πατέρας μου ήταν και φοβόντουσαν. Ναι. Φοβόντουσαν τους αγράμματους.
Τώρα ποιο να φοβηθούν. Ο πατέρας μου πολέμησε στην Αλβανία και ήρθε με τα πόδια. Αγράμματος. Στην Αλβανία, αγράμματοι όλοι βέβαια. Και εγώ αγράμματος. Ναι, μα τους φοβόντουσαν. Μα τους φοβόντουσαν τους ανθρώπους. Εδώ δεν φοβούνται. Έχεις δει κανένα. Αυτοί τα κάνουν τώρα, τα κάνουν και μετά κυκλοφορούν άνετοι. Είδες τα Ντέμπι, σκοτωθήκαν τόσα κοπέλια και αυτοί είναι ήσυχοι. Κανένας δεν μπήκε στη φυλακή. Μπήκε κανένας στη φυλακή. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή να παραιτηθεί η κυβέρνηση, Νίκο. Μα και να παραιτηθεί, τι θα γινότανε. Αποστανίσαμε, εξάγγιζε, Κωστή, τώρα το πράγμα. Φυλακή. Α, το κοίταζε αυτό. Όχι, με εξάγγιζε, αυτό με εξάγγιζε. Ναι. Αυτό με εξάγγιζε, μου λέει. Πάμε. Ναι. Καθαρά, από καθαρό μέρος είναι, Νίκο. Κωστή, κανένας δεν έπαθε πράγμα. Και να παραιτηθεί, έχει την εντύπωση ότι ο επόμενος θα είναι καλύτερος. Ο ίδιος μόνος του έπρεπε να πει. Ποιος, ο καινούριος τώρα που τον έχουν στην Κρήτη πάει και τον γυρίζουν μια πάντα στην άλλη. Να πει συγγνώμη για αυτό που έγινε, βάλτε με φυλακή. Ναι, α, μπράβο. Γιατί ποιο βάλανε φυλακή. Αυτοί που πουλήσανε τα μνημεία μας. Αυτοί δεν έχουν συνείδηση. Μα γιατί να έχουν συνείδηση. Το κατάλαβες, δεν είναι φωνιάδες, έτσι κι αλλιώς. Από πίσω από τη συνείδησή τους είναι μια μπάγκα με χρήματα. Αυτοί θέλουν να παίρνουν χρήματα, δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν βλέπουν, δηλαδή δεν σε βλέπουν εσένα ως άνθρωπο. Για, πόσο έξυπνοι είναι. Μα είδες τώρα, αυτοί είναι έξυπνοι. Δώσανε, λέει, αύξηση 50 ευρώ στις συντάξεις. Ναι. Πρώτη συνάντηση. Και πάνε στο σούπερ μάρκετ, λέει όλα καλά, μειωμένες τιμές, είναι τέτοια και φέρνουν το σακουλάκι αυτό που γράφει για ένα κιλό και είναι 700 γραμμάρια. Και τους κλέβουν μέσα από εκεί που τρώνε οι ανθρώποι, να πούμε. Χρόνια τον εκλέβανε, να πούμε. Και συνεχίζουν με έξυπνους τρόπους. Το κατάλαβες, το κιλό η ζάχαρη, ας πούμε, ή λέμε ένα ευρώ. Πράγμα που, ένα ευρώ που όπου και το δεις είναι μειωμένα 700 γραμμάρια, 750 γραμμάρια, έχουν κόψει. Οι τιμές, εκεί. Τι αλλάξανε. Και σου δώσε το 50 και νομίζω ότι ναι. Σου δώσε το. Αλλά επειδή σου λέω κλέφτες, απατεώνες. Και άμα θέλουν, εδώ είμαι να μου κάνουν μήνυση. Γιατί του λέω κλέφτες. Και εγώ θα του το αποδείξω. Να του το αποδείξω, με κλέβουν. Τη σύνταξή μου ακόμα δεν την έχω πάρει και είμαι 70 χρονών. Ακόμα, περιμένω. Τις ενέργειες που πες ότι κάνει. Κάνει η κόρη μου που τρέχει να χαρτιά, το να τάλω, να τα φτιάξει τα χαρτιά όλα αυτά, να πάρουν τη σύνταξη. Και φτάνουμε, πέρασα γιατρούς. Εξετάσεις. Τα πάντα. Τα πάντα. Και έπρεπε να την πάρω από τα 67. Και έχω πάει τώρα 70. Περιμένω δηλαδή. Τρία χρόνια. Και από τον καιρό που βγήκε ο κορονοϊός, εγώ κατάθεσα τα χαρτιά μου. Και ακόμα τίποτα. Αγρόνι δεν με κλέβουνε. Αγρόνι γόραζε, δεν το λέγανε. Πώς? Αγρόνι γόραζε. Μια παλιά Με κλέβουνε φανερά. Και μπορώ να τους αποδείξω. Και αν είχα λεφτά θα τον έκανα και μήνυση. Να τους πω, φέρτε μου αυτά που χρωστάτε. Από τα 58 μου δεν έπρεπε να την πάρω τη σύνταξη. Τι με νοιάζει εμένα, πως αλλάξατε τους νόμους, άλλες κυβερνήσεις, έχετε άλλη κυβέρνηση, έχετε Βενιζέλο Σαμαράς, με πάνε στα 60. Από τα 58. Καταθέτω στα 60, μου ζητάνε 1000 αίσθημα τα τελευταία 10 χρόνια. Πού θα τα βρω εγώ τα 1000 αίσθημα. Τώρα δεν συμπλήρωσα και μου λείψανε 300 αίσθημα και πρέπει τώρα εγώ να πάω να τους τα πληρώσω τώρα 2.500 ευρώ. Να προπληρώσεις τα αίσθημα. Ναι. Δεν δέχονται αλλιώς. Ναι. Και ευτυχώς λέει η κόρη μου βρήκε τα λεφτά δανεικά. Να πάω να τα δώσουμε για να πάρω τη σύνταξή μου. Α, το μαρτύριο. Ζητάνε προκαταβολή τώρα. Το καταλάβες. Είναι κλέφτες, είναι απαταιώνες. Και μου χρωστάνε. Να μου δώσουν τα λεφτά μου, εμένα τα κλεμμένα που μου έχουν πάρει, ή να τους πληρώσω εγώ τα 2.000, να πούμε, τα 2.500 που θέλουν αυτοί. Να πάρω τη σύνταξή μου. Αλλιώς να μου πληρώσουν τα αίσθημά μου, όσα δούλεψα. Δεν θέλω εγώ παραπάνω. Τόσα δούλεψα, τόσα θέλω. Δεν θέλω εγώ να πάρω περισσότερα από τον κάθε άλλο άνθρωπο που έχει δουλέψει περισσότερο από μένα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ότι ο νόμος, τα αίσθημά μου, τόσα έχεις, τόσα θα πάρεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τελικά τώρα σε ποιο στάδιο είμαστε. Τώρα πάω σε καμιά δεκαριά μέρες στο Ηράκλειο να πάω να κάνω μια εξέταση. Και έπαιρνα αντιβίωση τώρα αυτές τις μέρες. Προετοιμασία, έκανα
εξέταση προστάτη, έκανα εξέταση αίματος, ούρα, τα πάντα, τα πάντα. Μια χαρά είμαι. Ναι, αυτά τώρα τι τα θέλει δηλαδή το ΙΚΑ, τα θέλει, ναι, αυτά. Ναι, ναι, ναι. Αν είμαι ανάπηρος να την πάρω αναπηρική. Άκουρε κάτι πράγματα. Να δουν να μαζίσεις πόσα λεφτά, ναι, να, ναι, δώσουν, ναι, ακόμη. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί παρακαλούν τώρα να αποθάνει ο άνθρωπος να μην δώσουν, ναι, λεφτά. Ναι, Νίκο, φανερό είναι. Γι' αυτό λέω, εγώ θέλω να ζήσω 450 χρόνια. Να τους τα φάω όλα. Να βρω μια νέα γυναίκα, να την παντρευτώ και ας μην... Να της πω, παντρευτήκαμε, να δικαιάται τη σύνταξή μου. Να την πάρει μια γυναίκα τη σύνταξή μου. Άμα πεθάνει ο άνθρωπος... Άμα πεθάνω εγώ τώρα, ποιος θα την πάρει τη σύνταξή μου. Άμα ποθάνεις, τη σύνταξη την παίρνει κάποιος άλλος. Άμα είμαι παντρεμένος και έχω γυναίκα, δεν θα την πάρει. Δεν το ξέρω αυτό. Να με. Σοβαρά. Δεν την παίρνει όλη τη σύνταξη. Ναι. Αλλά θα πάρει... Ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι. Άμα... Δεν το ξέρω. Ναι, 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 ναι. Και η μάνα μου το ίδιο. Α, παίρνει δηλαδή ένα κομμάτι του... Ναι, όταν πέθανε ο πατέρας μου, έπαιρνε η μάνα μου... Τη σύνταξη, ένα κομμάτι της σύνταξης. Ναι, 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 καλό κομμάτι. Το μισό δηλαδή, ας το πούμε. Και παραπάνω. Ναι, ναι. Δεν το κατέχω να το παραπάνω. Ναι. Άμα όμως δεν είσαι παντρεμένη, δηλαδή δεν παίρνεις τίποτα. Ναι, άμα πεθάνω εγώ τώρα... τίποτα. Ό,τι φάνει σκουλίτσι δηλαδή. Και κατάλαβες, αλλά εγώ... Εγώ θα τους ταλαιπωρήσω. Το μυαλό μου και η συνείδησή μου είναι πολύ καθαρή. Μ' αρέσω έτσι που ζω, γιατί με βοηθάει ο Θεός, Νίκο. Εμένα με βοηθάει ο Θεός. Αλήθεια σου μιλάω. Πριν λίγο σκεφτόμουν το Χριστό. Πώς βρέθηκε, πού βρέθηκε το πνεύμα του. Πώς δημιουργήθηκε ο Θεός. Δηλαδή ήταν η Παναγία που έκανε το Χριστό, εγώ λέω ότι την έστειλε ο Θεός την Παναγία, τη γυναίκα του. Ο Θεός. Η γυναίκα του Θεός ήταν τι. Ο Θεός του Θεού, η γυναίκα ήταν η Παναγία και η Παναγία εμόρφωσε ένα άνθρωπο. Αυτοί που τον εσταυρώσανε και σκεφτήκανε τι κάναμε. Είναι, δεν έχουν αισθήσεις. Αυτοί μόνο το χρυσάφι και το χρήμα, τα λεφτά. Αγάπησαν. Αγάπησαν. Ναι, ναι, δεν αγάπησαν ανθρώπους. Αυτό όμως δεν είναι μόνο τότε. Δεν το κάνουν αυτό μόνο, ας το πούμε, στο Θεό, στο Χριστό. Αυτό το κάνουν μόνιμα είναι αυτό. Αυτοί οι τύποι είναι μόνιμοι. Δεν πιστεύουν αυτοί. Μα πάλι γιατί τώρα δεν έχει πάλι. Πάνε σε όλες τις εποχές και ασχέτως, ας το πούμε, χριστιανισμού. Το ίδιο βιολί γίνεται σε όλα τα κράτη και σε όλες τις εποχές. Εγώ, Νίκο, όλα για το χρήμα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος στη ζωή μου. Έχω περάσει πολύ ωραία. Δεν πείνασα ποτέ. Ποτέ. Ευχαριστώ τον Θεό που μου. Δώσε χέρια και μυαλό. Που μου έδωσε το πνεύμα να τα χέρια μου, να γνωρίζω τα χόρτα, να γνωρίζω. Και δεν έχω ανάγκη τίποτα. Ξέρω να κάνω πολλά για τη διατροφή μου. Και πιστεύω ότι είναι και το μόνο πράγμα που ποτέ σου δεν σε ένιωξε τι θα φάω αύριο. Ναι, ναι, ποτέ. Άμα με πιάσει η πείνα, θα σκεφτώ, θα κάνω έτσι το κεφάλι μου. Θα δω. Θα κάνω μια. Έχω και ξινόχοντρο, θα φάω. Θα κάνω μια σούπα. Μα. Θα φάω. Αλλά και το ψωμί να ξεκρεμάσει από πάνω με μια ελιά. Ναι. Είσαι υπερευχαριστημένος. Δεν έχω μόνο μια ελιά. Δύο. Έχω χιλιάδες μου έχει δώσει ο Θεός. Πάν. Είσαι φρόνιμος και τις μαζέψεις. Γιατί πρέπει να τις μαζέψεις. Ναι. Πρέπει κάποιος να τις μαζέψει. Πάντως όση ώρα είμαστε εδώ μέσα και φυσάει απ' έξω και γίνεται, ας το πούμε. Εδώ μέσα είναι και έχει και ηχομόνωση. Ναι. Ακόμα θα το κάνω πιο ηχομόνωση. Ακόμα δεν το έχω γεμίσει όλο. Είναι διπλό σάντουιτς είναι. Και το γεμίζω με πολυουρεθάνη όλο αυτό μέσα. Και τα πλακάκια αυτά τα έχω κολλήσει με πολυουρεθάνη και αυτό θα γίνει όλο με πλακάκι και πολυουρεθάνη που να μην ακούγεται θόρυβος από την τουαλέτα. Άμα σου ξεφύγει καμιά τσούφια. Τίποτα δεν ακούς. Το ξέρω αυτό το υλικό καλά. Το ξέρεις το... Ναι, 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 και το έχω και μπέσα να πούμε. Και είναι και δυνατό υλικό. Σα κόλλα είναι δηλαδή,
πολύ δυνατό, μονωτικό. Τα ψυγεία έχουν μέσα τέτοιο. Αυτό τα είναι αυτός, ο αφρός τώρα που τον εμβάζεις και μετά διωγγώνεται. Ναι. Εκεί όμως πρέπει να ξέρεις τώρα έτσι, την αναλογία για να κολλήσεις. Αυτό είναι να το σταθεροποιήσεις, να το κρατήσεις. Και δεν φουσκώνει μετά, δεν φουσκώνει. Το μποντελάρο πρώτο, το μποντελάρο. Ναι. Το κατάλαβες. Ναι. Και δεν τα αφήνω να μου φουσκώσει. Να φουσκώνει. Άμα είναι να βγει, να βγει από την πίσω μεριά. Α. Έχει βγει από την πίσω μεριά. Α, και έχει βεντζώσει καλά, ε. Καραμάδες, μέσα, εδώ και... μέσα τώρα στην κολόνα. Στην κολόνα του το έχω βάλει απ' έξω. Εδώ. Έχει πιάσει το ξύλο όλο εδώ, τα ξύλα αυτά. Όλα, και έχουν γίνει ένα σώμα. Δεν τα ξεκολλάς με τίποτα. Για να σου πω τώρα, αυτό που είδα εγώ προηγουμένως, στις βάσεις τώρα από κάτω, έχεις μεριμνήσει να μην σαπηθούνε τα ξύλα? Ή όταν σαπηθούνε, όταν σαπηθούνε θα εις φύγεσαι? Μόλις, όχι, μόλις σαπηθούνε, και το είπα και τους κόλλους μου, θα φανεί. Πώς θα φανεί? Το ξύλο. Λαθρακιά. Μέσα δεν θα σαπίσει. Ναι. Θα μικράνει. Άμα το σηκώσει λίγο το ξύλο. Και δεις ότι μικραίνει. Και βάλεις έναν άλλο ξυλαράκι από κάτω, το φέρεις εκεί πέρα. Ναι. Δεν παθαίνει τίποτα. Αυτά τα τέσσερα ξύλα που πατάνε γύρω γύρω, ναι, τα έχω με πίσω. Μέσα στον μπετό. Και στο χώμα και στον μπετό. Το κάνει παπούτσι. Αυτό δεν χαλάει από εκεί. Ποτέ, γιατί είναι κορμός το ξύλο. Είναι αγριόξυλο αυτό. Το ξύλο το όρθιο, οι κολόνες, αυτές είναι δυνατό ξύλο. Είναι ορμός. Δυνατό ξύλο. Δυνατό ξύλο. Και είναι και όρθιο, όσο βάρος θα του βάλεις δεν καταλαβαίνει τίποτα. Νερό δεν πέφτει. Νερό δεν βρέχεται, το ξύλο που δεν βρέχεται δεν σαπίζει. Το καλύβι από κάτω, είναι όλο ξερό, δεν υπάρχει νερό, υγρασία από κάτω. Να... Γιατί δεν έβρεχε το χειμώνα από κάτω, είναι στεγνά, αλλά η βάση είναι στεγνά. Δεν σκεφτεί από κάτω να κάνεις ένα δωματιάκι? Πού από κάτω? Στο υπόγειο. Τι, να πάω ακριβώς. Στο υπόγειο. Στο υπόγειο, άμα βάλω κανένα βαρέλι κρασάκι να το έχω να πούμε. Να δροσερό. Έχω ένα κρασάκι. Αλλά θα το κεράσω έτσι στην παρέα. Παρέα. Είναι 20 χρόνια. 20 χρόνο καραθάκι, ε. 20 φορές μου το δώσανε. Αυτά παιδιά από εδώ. Εγώ, Νίκο, δόξα τω Θεώ. Απ' τη Βίλα, πώς τη λέμε, πώς το λέμε το Βίλα Καλάμι, ε. Βίλα Καλάμι, ναι. Βίλα Καλάμι, παιδιά. Βίλα Καλάμι. Όλο Καλάμι, μέσα στα Καλάμια είμαι. Βίλα Καλάμι. Πώς θα το πούμε, Βίλα Κοτέτσι. Όχι, Βίλα Καλάμι. Βίλα Κοτέτσι. Το κρεβάτι μου, ε. Την καλύτερη θεία, παιδιά. Δέστε που κοιμάται εδώ. Εδώ. Και βλέπει έξω. Και βλέπω και το φεγγάρι το βράδυ. Και βλέπει και το φεγγάρι, παιδιά. Και εσείς. Ποιος κοιμάται και έχει τέτοια θέα. Και εγώ και τον παράδεισο από το προς κεφάλι. Και ακούγε το πρωί τα τυτιβίσματα. Ναι, ναι. Το καλύτερο απ' όλα, ε. Και βλέπω και τον ήλιο το πρωί. Όλα είναι μελετημένα, είναι όλα. Και σε ξαμώνει επιτόπου, ε. Ναι, μου έρχεται στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι, ε. Στο μαξελάρι μου. Πρέπει όμως να πάει 10 η ώρα, ε. Όχι. Όχι, τι ώρα? 8 η ώρα. 8 η ώρα είναι. Είναι στα μάτια μου. Ναι. Πριν του βάλω το τζάμι, ήθελα ένα κομμάτι ξύλο και δεν το βρίχνα. Να το βάλω εκεί. Αλλά και κοιμόμουν από τα άλλα. Ήταν ορθάνητο. Και μετά σκέφτηκα να του βάλω το τζάμι. Το τζαμάκι. Όσο ερχόταν ο ήλιο εκεί να βλέπω τον ήλιο. Να βλέπει τον ήλιο. Όλα μελετημένα τα έχει πάντω. Όλα εδώ, ναι. Και ακόμα τι. Αυτό τώρα θα το βγάλω αυτό. Και θα είναι όλο τζάμι να κάθεσαι εκεί που κάθεσαι να βλέπει. Να βλέπει. Το φαράγγι, το φαράγγι, το κουρταλιώτικο, το. Όλη την ομορφιά. Και τα δύο φαράγγια. Από πάει, κατευθείαν. Και από εδώ έχει παράθυρο. Είναι φωτεινό το σπίτι, δεν είναι. Αν κάθεσαι εδώ και είσαι στο τζάκι, θα βλέπεις. Θα βλέπεις και δεξιά και αριστερά και πίσω και μπρος και από πάνω. Ναι. Και από εδώ που κάθομαι βλέπω λίγο τη Γοργόνα. Αληθινή Γοργόνα. Είναι το βουνό εδώ και έχει μια... Α, τη λένε Γοργόνα, τη λένε. Ναι, Γοργόνα. Γοργόνα.
Αχ, αυτά παιδιά. Εδώ. Το καλύτερο living room.